Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 14 Φεβρουαρίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Συνάντηση εργασίας έγινε μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με επενδυτικό σχήμα από Γερμανία και Ολλανδία, παρουσία μάλιστα του Προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τι συζητήθηκε και ποιες οι ενεργειακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Στο Δήμο Μαρονίας Απών βρέθηκε στο πλαίσιο συνάντησης με τον Δήμαρχο και φορείς των αγροτών ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Νίκος Εφρεμίδης, τα προβλήματα των παραγωγών στο τραπέζι της συζήτησης. Οι ενέργειες και οι διαβουλεύσεις γύρω από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Τι επεσήμανε. Αλλαγές έρχονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου μέσω των αρχαιρεσιών που θα γίνουν για την ανάδειξη νέου συντονιστή. Τι δήλωσε ο νυν Κώστας Κυριαλάνης για τις εξελίξεις που αναμένονται. Δεν είναι γνωστή ακόμη ημερομηνία τοποθέτησης του ξύλινου ρωσικού τύπου παρεκκλησίου που θα ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ποια τα νεότερα γύρω από το θέμα. Οι ενέργειες και οι διαβουλεύσεις γύρω από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ο ίδιος επεσήμανε μεταξύ άλλων πως η συζήτηση για νέα μέτρα και δι για μετά το 19 δεν έχουν καμία βάση, καλώντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να προβούν σε πιο ρεαλιστικές και επικοδομητικές, όπως είπε, προσεγγίσεις. Έχοντας την εύλογη προσδοκία ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία το συντομότερο δυνατόν. Κύριος σύμμαχος σε αυτή τη διαπραγματευτική προσπάθεια αποτελεί η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Η αναθεώρηση των αποτελεσμάτων για το 2016, που μόλις χθες ανακοίνωσε η Κομισιόν και σήμερα επιβεβαίωσε η Ελστάτ, δικαιώνουν τις προβλέψεις μας και αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία επέστρεψε οριστικά στην ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2016 αναμένεται να φτάσει ακόμα και στο 2% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος ήταν 0,5% του ΑΕΠ. Με βάση τα παραπάνω, οι νέες προβλέψεις μηδενίζουν το μικρό δημοσιονομικό κενό για το 2018 και συνεπώς δεν έχει πλέον καμία βάση η συζήτηση που αφορούσε πιθανά μέτρα για την κάλυψή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος. Εξάλλου, με δεδομένες αυτές τις προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον δεν έχουν καμία βάση και οι παράλογες απαιτήσεις για νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, είτε για την περίοδο από το 2019 και μετά. Τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στη διαπραγμάτευση και τα οποία επιβεβαίωσε χθες η Κομισιόν αναμένεται να επαναλάβει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Μοσκοβισή στην αυριανή του επίσκεψη στην Αθήνα. Με βάση τα παραπάνω, η σταθερή θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν θα λάβει ούτε ένα ευρώ επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας επιβεβαιώνεται πλήρως. Οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βεβαίως συνεχίζουν να είναι παράλογες και αιμονικές. Όμως και από τη δική του πλευρά το Ταμείο είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη του τη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα. Και πράγματι τη λαμβάνει υπόψη του, καθώς από τις δηλώσεις αξιωματούχων του προκύπτει ότι πλέον, έστω και δειλά, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα. Επιμένει ωστόσο με αιμονή στη θέση του για συγκεκριμένο μείγμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναμένουμε όμως ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα, θα προχωρήσει σε ρεαλιστικότερες και περισσότερο επικοδομητικές προσεγγίσεις στο εγγύς μέλλον. Το ίδιο όμως αναμένουμε και από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Οι απόψεις του για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% για μία δεκαετία είναι απλώς μη ρεαλιστικές και ως εκ τούτου καθόλου μη επικοδομητικές. Και αυτό δεν είναι μόνο η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και κάθε σοβαρού οικονομολόγου, ανεξαρτήτως πολιτικής ή θεωρητικής τοποθέτησης. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί άμεσα η δεύτερη αξιολόγηση, είναι αναγκαίο και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να υιοθετήσει μια επικοδομητική και συμβιβαστική στάση, υιοθετώντας ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με ισχυρά επιχειρήματα, αλλά και με ισχυρούς συμμάχους στο πλευρό της. Στόχος μας παραμένει η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, αλλά και καταφανώς η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα επαναφέρει την Ελλάδα στην πλήρη κανονικότητα. Ταυτόχρονα όμως ενδιαφερόμαστε και διαπραγματευόμαστε και για μια συμφωνία που θα προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία. Το πώς θα κλείσει η αξιολόγηση επομένως είναι το ίδιο σημαντικό με το πότε θα κλείσει. Όσοι λοιπόν το τελευταίο διάστημα με δηλώσεις τους δημιουργούν μια εικόνα θρίλερ και τροφοδοτούν την κινδυνολογία απαιτώντας το άρον-άρον κλείσιμο,
δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην ελληνική πλευρά. Αντίθετα, εξυπηρετούν τις παράλογες θέσεις κάποιων εκ των δανειστών. Η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και η διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας της έγκαιρης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Αλλά ταυτόχρονα και πλήρη εικόνα των ισορροπιών και των κινήσεων που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά και την κοινωνική πλειοψηφία. Δυστυχώς όμως, για άλλη μια φορά, αρνητικός παράγοντας στην προσπάθεια της Ελλάδας να πετύχει μια θετική για την κοινωνία και την οικονομία συμφωνία είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, την πιο κρίσιμη ώρα της διαπραγμάτευσης, βρίσκεται στο Βερολίνο. Και αντί να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις, όπως θα όφιλε, επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Χθες έχασε μια πρώτη τάξης ευκαιρία να επιδείξει υπευθυνότητα και για άλλη μια φορά υιοθέτησε το σύνολο των θέσεων των πιο ακραίων από τους δανειστές. Τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης αναγνωρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη θετικότερη των προσδοκιών δημοσιονομική πραγματικότητα, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να επιρρύψει ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Σχεδόν ζήτησε από το Βερολίνο να μην κλείσει η αξιολόγηση και προσπάθησε να πυροδοτήσει πολιτική κρίση. Η στάση του αυτή αποδεικνύει ότι πολιτευόμενος με αποκλειστικό γνώμονα την ιδιωτελή του φιλοδοξία να έρθει στην εξουσία, επιχειρεί να εμπλέξει ένα ξένο κράτος στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για την αποδοκιμαστέα επί της αρχής στάση του είναι να του θυμίζουμε διαρκώς ότι οι κυβερνήσεις στις δυτικές δημοκρατίες, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, δεν διορίζονται από τους δανειστές, αλλά εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Αυτό εξάλλου το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι δανειστές, τους οποίους με ακατανόητη επιμονή προσπαθεί να εξευμενήσει ο κύριος Μητσοτάκης και στους οποίους προσπαθεί να φανεί χρήσιμος. Επιστρέφοντας στα τοπικά και περιφερειακά μας νέα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Μαρονίας Απών βρέθηκε στο πλαίσιο συνάντησης με τον Δήμαρχο αλλά και με φορείς των αγροτών ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ο κ. Εφρεμίδης. Στη συνάντηση που έγινε στην Ξυλαγανή, εκτός του Δημάρχου και των αντιδημάρχων του Δήμου, μετήχαν τα προεδρία του Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού της Μαρόνιας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ξυλαγανής και του Αγροτικού Συλλόγου Μαρονίας και Σαπών. Εκτενής αναφορά στα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαρονίας Απών αλλά και στην δυναμική που παρουσιάζουν τα προϊόντα που παράγονται από τη γη του, έγινε στη συνάντηση που διεξήχθη μεταξύ του Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των εκπροσώπων συλλόγων και φορέων του Πρωτογενούς Τομέα. Τον ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον του που έδειξε για την περιοχή και την επίσκεψη τη σημερινή. Υπήρχαν οι φορείς εδώ, οι αγροτικοί σύλλογοι και ο Λεκομικός Σύλλογος της Μαρόνιας. Κάναμε μια πραγματικά, θα έλεγα, αληθινή συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι, και ευχαριστώ πολύ και τα Προεδρία, ότι έχουν δείξει και υπομονή δείχνουν, αλλά και το καλό είναι ότι υπάρχει και μια αξιολόγηση από αυτά που έχουμε συζητήσει. Και νομίζω ότι η διάθεση υπάρχει και από τις δύο μεριές, και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτές τις ομάδες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, που βάλλονται εν έτη 2017 από παντού. Από την πλευρά του θεματικού αντιπεριφερειάρχη έγινε καταγραφή των ζητημάτων και των προβλημάτων που τέθηκαν στη συζήτηση, με τον ίδιο να δεσμεύεται μεταξύ άλλων πως θα εργαστεί άμεσα και συστηματικά προκειμένου να προκύψουν ωφέλη για τον τόπο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα. Μιας προοπτικής, άμεση προϋπόθεση της οποίας είναι η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τις κατευθυντήριες να δίνονται από τους ίδιους τους επαγγελματίες του παραγωγικού κόσμου. Είχαμε μια αληθινή, μπορώ να πω, επικοδομητική συζήτηση με τον Δήμαρχο, φορείς και εκπροσώπους φορέων εδώ στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Υπάρχει διάθεση από όλη την περιφερειακή αρχή να στηρίξουμε τις προσπάθειες και τα προβλήματα της τοπικής εδώ κοινωνίας. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και γενικά τον πρωτογενή τομέα η δημιουργία μιας εταιρείας προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων και προβολής ακόμη.
Για τους εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων η συζήτηση ήταν πράγματι επικοδομητική. Οι ίδιοι άλλωστε έχουν αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που πηγάζουν τόσο από την υποχρηματοδότηση όσο μεταξύ των υπολείπων και από το υψηλό κόστος που διέπει την παραγωγική διαδικασία. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα επεσήμαναν πως θα συνεργαστούν, ζητώντας παράλληλα τη στήριξη της Περιφερειακής Αρχής με συχνή και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή των προβλημάτων και των αιτημάτων τους. Είπαμε τα προβλήματα του συνεταιρισμού. Ήταν, θα μπορούσα να πω, σε καλό επίπεδο όλα αυτά εδώ πέρα και πιστεύω να έχουμε στη συνέχεια και άλλες τέτοιες συναντήσεις και να προχωρήσουμε συνειδητά. Ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, τέθηκαν τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα άκουσε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Δήμαρχος, πιστεύω κάποια από αυτά να υλοποιηθούν και κάποια στην πορεία. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τον HIV, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωής, υλοποιεί ανάλογες δράσεις σε περισσότερους από 40 δήμους της χώρας. Ένας από αυτούς και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Πήγαινε γυρεύοντας μακριά από εμένα, ανήκανε για μάνα, ανώμαλος, ανήθικη. Αυτές είναι μόνο λίγες λέξεις και ετικέτες που έχουμε κολλήσει στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV ή αλλιώς το AIDS εδώ και χρόνια εξαιτίας της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με το θέμα. Στη δεύτερη φάση της καμπάνιας, το Κέντρο Ζωής, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, διανύμει περισσότερα από 100.000 ενημερωτικά φυλάδια σε πάνω από 40 δήμους της χώρας. Ανάλογη δράση πραγματοποιήθηκε και στην Αλεξανδρούπολη. Μία από τις πολλές δράσεις που κάνει το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι και η σημερινή. Γίνεται μία πανελλαδική εκστρατεία από το Κέντρο Ζωής και με την αιγίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και με την συμβολή της Γαλλικής Πρεσβείας και της Πρεσβείας της Αυστραλίας, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο. Στόχος επομένως αυτής της εκστρατείας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να γνωρίζει όλος για τον ιό του AIDS ή και για το AIDS ακόμη, και επομένως βάζουμε κάποιες ετικέτες και έχουμε φόβους και βάζουμε κάποιες ετικέτες σε ανθρώπους οι οποίοι τυχόν να μην έχουν τίποτα, πόσο δε σε ανθρώπους που έχουν. Η Δημοτική Αστυνομία όπως και η Αστυνομία στα πλαίσια ενημέρωση των πολιτών συμβάλλει με τη συνδρομή της σε να διανύμει ενημερωτικό υλικό, φυλάδια για οποιοδήποτε κοινωνικό θέμα απασχολεί, όπως αυτή την περίπτωση που διανύμουμε υλικό στους οδηγούς. Είναι για το AIDS. Είναι μια προσπάθεια του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με τη συνδρομή και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Δημοτικής Αστυνομίας φυσικά και της Τροχέας στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζουμε ότι θα πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν αυτές τις κινήσεις, να ενημερώνονται για όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι κοινωνικά αγαθά. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ενημερωμένοι πλήρως. Βασικός στόχος της καμπάνιας «Βγάλε την ετικέτα» είναι η ενημέρωση του κοινού για τον HIV, καθώς η άγνοια είναι ο κύριος λόγος που οδηγεί τους ανθρώπους σε παρανοήσεις που προκαλούν ή ενισχύουν το φόβο και τις προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους που ζουν με τον HIV ή και το AIDS. Στη σημερινή καμπάνια μας, δύο πρόσωπα, ο τραγουδιστής Μαραντίνης και η παρουσιάστρια Μπαλατσινού, είναι τα δύο πρόσωπα αυτά στις φωτογραφίες που τυχόν θα δείξετε και που θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι είναι πολύ δύσκολο να βάλεις κάποιον μια ετικέτα χωρίς να έχει τίποτα, πόσο δε σε αυτούς που έχουν τον ιό ή ακόμη και το AIDS. Μαθήματα νοηματικής από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα ξεκινήσουν στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν αμεσότερα με τους ηθήνοντες του μουσείου, καθώς τα τμήματα θα είναι ολιγομελή. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης θα ξεκινήσει κύκλος μαθημάτων ελληνικής νοηματικής γλώσσας από το αντίστοιχο κέντρο. Τα μαθήματα θα γίνονται στον πολυχώρο του μουσείου σε ζωντανή σύνδεση με τον εκπαιδευτή, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Μετά το τέλος κάθε κύκλου θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας, τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Τα σεμινάρια πρόκειται να ξεκινήσουν στις επόμενες 10 ημέρες. Γίνονται συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη χρονιά τα οποία διοργανώνουν τα σεμινάρια αυτά και αφορούν εντατικά μαθήματα
τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 4 κύκλους. Τώρα θα ξεκινήσει λοιπόν ο πρώτος κύκλος εντατικών μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 2551036663 και επίσης μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Θεσσαλονίκη, kenk.gr, να δηλώσουν συμμετοχή, να θέσουν όποιες ερωτήσεις έχουν. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως υψηλής ποιότητας με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών. Οι εγγραφές για τα τμήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας όλων των κύκλων προετοιμασίας επάρκειας έχουν ξεκινήσει. Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι αναγνωρισμένη σχολή. Είναι η πρώτη σχολή που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001 και από τότε συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τους δασκάλους του κέντρου. Ενημερωτικά να πούμε ότι πρόκειται για λιγομελή γκρουπ. Τα μαθήματα θα γίνονται μεσημεριανές ώρες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δίνονται κάποιες εξετάσεις, οπότε παίρνουν μια πιστοποίηση από το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και με τη συμπλήρωση των 4 κύκλων ολοκληρώνουν πλέον τα επίπεδα στο επίπεδο σπουδών και έχουν το δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας τηλεφωνικά ο Φάνης Ομαλκίδης. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Και ο Φάνης είναι κοντά μας για να καταγράψουμε όπως κάθε φορά αμιγώς την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Φάνη μου, θα μπω απευθείας στο ψητό. Από χθες ακόμη συζητούσαμε μαζί ότι για ακόμη μία φορά, και έχω χάσει αλήθεια είναι το μέτρημα πόσες φορές έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μπήκε και συζητιέται το σενάριο του Brexit, της εξόδου της χώρας μας από την νομισματική ένωση του ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό απασχολεί και διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ποιες είναι λοιπόν οι συνέπειες, όπως τουλάχιστον εκεί καταγράφονται, αναφορικά με το ενδεχόμενο με το τι αντίκτυπο θα έχει το Brexit στην Ευρωζώνη. Πάντως αυτή τη φορά, Γιάννη, σε σχέση με τις προηγούμενες, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και αποδείξεις από τη στιγμή που η Die Welt, μια καθεστωτική εφημερίδα της Γερμανίας, δημοσιεύει ονόματα, διευθύνσεις και αποδείξεις πρώτων. Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι ακούγονται για πρώτη φορά αυτά τα γεγονότα δημοσίως και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ή επιβεβαιωνόμαστε όλοι εμείς ή όλοι όσοι τέλος πάντων είχαν όχι απλώς την αυταπάτη, την ψευδαίσθηση, για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια της παρούσας κυβέρνησης, το γεγονός ότι υπάρχει μια δυναμική στην Ευρώπη, η οποία πραγματικά όχι απλωσωθεί, πιέζει και τελικά καταπιέζει την Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη ή από το Ευρώ ή οτιδήποτε άλλο αυτό σημαίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σόιμπλε το καλοκαίρι του 2015 είχε πει στη 15 υπουργούς οικονομικών, θυμίζω ότι όσα είναι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε 28, σήμερα 27, δεν είναι και τα μέλη της Ευρωζώνης. Συνεπώς, αν ο Σόιμπλε είχε πείσει τους 15 υπουργούς της Ευρωζώνης, συν τον εαυτό του 16, μένει 17η χώρα, η οποία ήταν η ελληνική, η οποία προφανώς δεν μετήχε σε αυτό το πάρτι, να μου επιτρέψει αυτό το χαρακτηρισμό. Το γεγονός ότι απετράπει η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ οφείλεται σε δύο ανθρώπους σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα. Πρώτον ήταν η Μέρκελ, εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το πρόσωπο αλλά και γενικότερα η πολιτική, και ο Λαντ επίσης έχει ενδιαφέρον, αν κρίνω το γεγονός ότι τελικά ο Λαντ τουλάχιστον έτσι διέρευσε και δεν διαψεύστηκε. Και τον Ιούλιο αλλά και τον Αύγουστο Γάλλοι εμπειρογνώμονες ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά συμβούλευαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως και έγινε. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πρόσωπα συν το τρίτο που είναι ο Σόιμπλε συνθέτει ένα τρίγωνο εκρηκτικό, το οποίο όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, για να χρησιμοποιήσω και τη σημερινή μέρα και το σημερινό συμβολισμό, πάντοτε σε ένα ζευγάρι το τρίτο πρόσωπο πάντοτε δημιουργεί προβλήματα, άρα λοιπόν το κρατώ, το σημειώνω και φυσικά το συζητώ και αυτό. Λοιπόν, ξέρεις ότι σε ένα τέτοιο συμβολισμό δεν μπορώ να μείνω απαθής. Φάνη μου, επίτρεψε μου να σε ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με το τρίγωνο αυτό, με τον πολύ ενδιαφέρον τρόπο με τον οποίο μας το συνέθεσες. Ένα ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ δεν είναι η πρώτη φορά που συζητιέται. Το είπα και στον πρόλογο. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε να δούμε και να καταγράψουμε τις όποιες επιπτώσεις προκύψουν. Όμως, μου προκύπτει αυθορμήτως το ερώτημα. Να σε ρωτήσω τελικώς για το αν είναι πράγματι ένα ενδεχόμενο το οποίο το βλέπουν ρεαλιστικά οι εταιρείες μας, ή αν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το συζητούν για να πιέσουν περισσότερο την όποια κυβέρνηση, προκειμένου την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτή των Ελλήνων, να συμφωνήσει και να δεχθεί μέτρα τα οποία φαινομενικά δεν δέχεται. Νομίζω, Γιάννη, για να μην ακουστώ υπερβολικός και πω πιστεύω, αν και νομίζω ότι αυτό το ρήμα περισσότερο με εκφράζει,
Πιστεύω λοιπόν ότι είναι και τα δύο. Είναι λοιπόν και ένα ζήτημα επικοινωνιακό το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να υπάρξει ένα σκοτσέζικο ή γερμανικό ντους εν προκειμένου. Άρα λοιπόν αντικαθιστώ τη λέξη σκοτσέζικο με το γερμανικό, με ό,τι αυτό σημαίνει, κρύο, ζέστη, ζέστη, κρύο. Και από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, αν και πάρα πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο υποψήφιος καγκελάριος ο Σούλτς, δηλώνει ότι ουσιαστικά ένα Brexit θα σημάνει και τη διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση που υπήρχε πριν μερικά χρόνια, ουσιαστικά δηλαδή στην περίοδο προ-κρίσης και στα πρώτα περίοδο, στην πρώτη περίοδο της κρίσης. Τώρα, ένα Brexit θα έρθει με όρους τους οποίους θα συμφωνήσει η Γερμανία αρχικώς και γενικότερα όλοι οι συντελεστές του ελληνικού προγράμματος, είτε πολιτική είτε οικονομική. Άρα λοιπόν στην πρώτη περίπτωση έχουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιείται η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ ως μπούλας, ας πούμε επιτραπεί αυτή η έκφραση και αυτός ο όρος. Και η δεύτερη είναι μια ρεαλιστική θέση και τεκμηρίωση η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να υπάρχει και ένα σχέδιο β. Πάντοτε οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν είτε πολιτικοί είτε οικονομολόγοι το αύριο θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο β. Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα δοκιμάζεται και έχει δοκιμαστεί και από ό,τι φαίνεται θα δοκιμαστεί ένας ολόκληρος λαός. Άρα δεν χωρούν ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, πόσο μάλλον εκβιασμοί. Λοιπόν, Φάνη, το κρατώ. Νομίζω ότι μας έδωσες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο συζήτησης για την επόμενη, για το επόμενο αντάμωμά μας στο στούντιο. Μιας που αναφερόμαστε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στην Die Welt. Φαίνεται ότι από το Bloomberg υπάρχει δημοσίευμα και υπάρχει η άποψη, όπως ακριβώς καταγράφεται, σε ό,τι έχει να κάνει με το τέταρτο μνημόνιο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, ένα τέταρτο μνημόνιο είναι αναπόφευκτο, ακόμη και αν προκριθούν, ακόμη και αν ψηφιστούν, συμφωνηθούν και εν ευθέτω χρόνο ψηφιστούν και νέα μέτρα. Ναι, γιατί ουσιαστικά αν θυμάσαι μετά το πρώτο μνημόνιο υπήρξε ένα δεύτερο το οποίο ονομάστηκε μεσοπρόθεσμο και ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο λειτουργήσε ως γέφυρα μεταξύ του πρώτου και του τρίτου μνημονίου και ουσιαστικά αυτό το οποίο προτείνεται τόσο από τους εταίρους όσο και από ανεξάρτητους παρατηρητές είναι ότι ουσιαστικά αυτά τα μέτρα είτε βαπτιστούν μεταρρυθμίσεις είτε βαπτιστούν διαρθρωτικές αλλαγές για να χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιήσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι ένα και το αυτό. Απ' την άλλη έχουμε πει και εμείς οι δύο εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το τέταρτο μνημόνιο μάλλον είναι βέβαιο άσχετα αν θα το υλοποιήσει η παρούσα κυβέρνηση ή η επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν σημαίνει ότι θα έχει και άρωμα εκλογών, δηλαδή θα προέρθει από εκλογές. Αυτό βέβαια, για να χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στην πολιτική αλλά και στην οικονομία, μπορεί να συντελεστεί μετά από ένα ατύχημα, το ατύχημα μέσα σε εισαγωγικά, το οποίο ατύχημα είτε το προκαλείς εσύ είτε τους το προκαλούν οι άλλοι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά όμως ότι όταν προκαλείς εσύ ή κάποιος άλλος ένα ατύχημα και δεν έχεις ασφάλεια, τότε αρχίζουν τεράστια προβλήματα, πόσο μάλλον όταν από το ατύχημα τραυματιστείς ελαφριά ή σοβαρά. Φάνη μου, αναφέρθηκες και στο όνομα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θέλω να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην διήμερη περιοδία του, αλλά και στις επαφές που είχε σήμερα με τον Wolfgang Schäuble, αλλά και χθες με την καγκελάριο Μέρκελ, μιας που με αυτούς ξεκίνησε η συζήτησή μας. Και το ερώτημα εδώ, Φάνη, είναι το πώς θα έβλεπαν εντός και εκτός εισαγωγικών οι Γερμανοί την μία ενδεχόμενη πρωθυπουργία, μία Ελλάδα με τιμονιέρι τον κύριο Μητσοτάκη. Δες Γιάννη, για να είμαστε ειλικρινείς και για να μην έχουμε καμιά αυταπάτη, χρησιμοποιώ πάλι αυτή τη λέξη, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές προκειμένου να χαρακτηρίσει, αν θέλεις, ακόμα και να δικαιολογήσει κάποιες πολιτικές και πράξεις που γίνανε. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά κανείς δεν μπορεί να την αποκρύψει. Το έχουν πει δεκάδες υπουργοί της τωρινής κυβέρνησης, άλλοι τόσοι βουλευτές, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό επιτροπία και μια χώρα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να ασχίσει οικονομική πολιτική. Άρα, ένας επίδοξος πρωθυπουργός, όσο μάλλον αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προηγείται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, αν λοιπόν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις ως αληθείς, γιατί όπως ξέρεις έχουν διαψευστεί πολλές φορές στο παρελθόν, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου κάθε Γερμανός υπουργός ή κάθε καγκελάριος θεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε ως Αμερικανός πρόεδρος ή Βρετανός πρωθυπουργός σε παλαιότερη περίοδο. Συνεπώς δεν πρέπει να βγάλουμε έξω από το κάδρο ότι κάθε επίδοξος πρωθυπουργός ή κάθε πολιτικός ο οποίος έχει μια προοπτική ή τεκμηρίωση προσδοκίας για το μέλλον δεν πρέπει να βγάλει από την επαφή του ή από το κάδρο
τον Γερμανό καγκελάριο, τη Γερμανή καγκελάριο, έναν Γερμανό υπουργό, ο οποίος σαν το Σάιμπλε νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω. Συνεπώς είναι διακριτό, κατανοητό, αυτονόητο και εύλογο να γίνεται αυτό. Τώρα, αν αυτό είναι σωστό, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση που νομίζω ότι είναι κατανοητό στον καθένα μας και στην καθεμιά, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει, δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να αντικαταστήσει τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς, τώρα με τους Γερμανούς, και ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την οικονομική πολιτική. Σου θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες επικοινώνησε με τη Μέρκελ για να συζητήσει το Κυπριακό. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να το δούμε και να το έχουμε υπόψη μας. Φάνη μου, θα επαναλάβω ότι μας έδωσες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο συζήτησης για την επόμενη κουβέντα μας που θα γίνει μέσα στο στούντιο. Για την ώρα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό σου βράδυ. Παρακαλώ, καλό βράδυ. Στην αντισεργασία έγινε, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης και του Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με επενδυτικό σχήμα από Γερμανία και Ολλανδία, παρουσία μάλιστα του Προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στόχος της η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της περιοχής μέσω επενδύσεων που θα προσφέρουν φυσικά μεταξύ άλλων και θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι πρωτοπόρος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο ωριμότητας αλλά και αδειοδοτήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι προοπτικές επένδυσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με κύριο αντικείμενο τη γεωθερμία και τα θερμοκήπια ήταν το θέμα της συνάντησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη και του Αντιδημάρχου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννη Φαλέκα με επενδυτικό σχήμα από Γερμανία και Ολλανδία. Τους επενδυτές συνόδευε ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Βασίλης Τσολακίδης. Συνοδεύω αυτή τη φορά κάποιους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν εδώ στην περιοχή, έχουν επιλέξει στρατηγικά την περιοχή και τους συνοδεύω. Έχουμε επισκέψεις όπως τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη και αύριο τον Περιφερειάρχη στην Κομωτινή για να ερευνήσουν τις δυνατότητες να επενδύσουν εδώ, διότι θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν το γεωθερμικό πεδίο το οποίο χρειάζονται για το σκοπό της επένδυσης τους. Επειδή όλα αυτά είναι ακόμα στο σχεδιασμό, ερευνούν τις προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι το γεωθερμικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο εδώ από το Δήμο σας, και γι' αυτό είναι επένδυση στον τομέα, τον πρωτογενή τομέα. Στη συνάντηση αποτυπώθηκαν οι προθέσεις των δύο πλευρών και συμφωνήθηκε να ακολουθήσει επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και εκ νέου συνάντηση μετά την επεξεργασία των τεχνικών δεδομένων. Ήρθαν εδώ ακριβώς επειδή στην προέρευνα που κάνανε διαπίστωσαν ότι οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ θετικές για τη δική τους την προοπτική. Και οι εντυπώσεις που τους αφήσανε είναι πολύ οι καλύτερες εντυπώσεις, επιβεβαιώνονται τα στοιχεία τα οποία είχαν ερευνήσει προηγουμένως και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να πιστούν να παραμείνουν και να επενδύσουν εδώ. Είναι γερμανική και ολλανδική εταιρεία. Είναι στον τομέα των θερμοκηπίων, μεγάλων θερμοκηπίων. Περίπου το κόστος όμως αυτού του έργου που θέλουμε να... Δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα γιατί δεν είναι... Εγώ απλώς τους συνοδεύω και τους υποστηρίζω στο ενεργειακό πεδίο, γιατί αυτό είναι το δικό μου το θέμα. Όλα τα άλλα ενδεχομένως θα μπορέσετε κάποια στιγμή να πάρετε πληροφορίες από τους ίδιους. Έχουν ενδιαφερθεί και άλλοι και στο επόμενο διάστημα θα επισκεφθούν την Αλεξανδρούπολη πάλι εκ μέρους της γερμανικής πλευράς. Παράλληλα, ο κ. Στολακίδης εξήρε τις προσπάθειες για αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της περιοχής που καταβάλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Νομίζω ότι ο πιο προχωρημένος Δήμος στον τομέα της γεωθερμίας αλλά και γενικότερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος, ο ειδικός εδώ, ο κύριος Φαλέκας. Άρα οι προϋποθέσεις για να
αξιοποιηθούν αυτές οι πηγές είναι οι καλύτερες δυνατές εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πλέον, ο ένας τομέας είναι με τα δικά μας έργα, τα δημοτικά έργα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, άρα και οι χρηματοδοτήσεις οι πρώτες τους επόμενους μήνες για τα έργα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και ο δεύτερος τομέας και ο σκοπός από την αρχή ήταν να δημιουργήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τις συνθήκες ώστε η ντόπιοι παραγωγοί και ξένοι επενδυτές, εγχώριοι επενδυτές, όποιοι θέλουν να κάνουν παραγωγική διαδικασία, να μπορέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να βοηθήσει και να υλοποιηθούν αυτά τα project. Ο σκοπός μας, η θέση της εργασίας στην περιοχή, είναι μια σειρά επισκέψεων και επενδυτών που έχουν απασχολήσει το Δήμο Αλεξανδρούπολης για αυτό το τομέα. Μιλάμε για επενδύσεις μεγάλες, για 100 στρέμματα, για 200 στρέμματα, για 300 στρέμματα, ίσως και παραπάνω θερμοκήπια, όπου οι θέσεις εργασίας οι οποίες αποσκοπεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι να από 100 θέσεις εργασίας μέχρι 500 θέσεις εργασίας στο σύνολο, είτε για εποχιακές είτε για μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο σκοπός μας και, μέσω της γεωθερμικής ενέργειας πλέον το επόμενο διάστημα θα μιλάμε σοβαρά και περιμένουμε να κλείσουμε τα αναγκαία συμβόλαια. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας πέρα από τον ενεργειακό τομέα είναι η διαθέσιμη γη, γιατί χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις, το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε. Ήδη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι κάτοχος σε μια έκταση καθαρά γεωθερμική, το οποίο μαζί με τον κύριο Λαμπάκη το κάναμε πράξη τα προηγούμενα χρόνια. Γύρω στα 380 στρέμματα έχουμε εξασφαλίσει και ο σκοπός μας είναι και κάποιες επιπλέον στρεμματικές εκτάσεις να έρθουν στην κατοχή του Δήμου για αυτές τις επενδύσεις. Νομίζω ότι άνοιξε μεγαλόπρεπα το κεφάλαιο της γεωθερμίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο ίδιο θέμα και κλίμα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης. Κύριε Τσολακίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά είμαι κοντά σας. Η αλήθεια είναι ότι και στην προηγούμενη παρουσία σας ήσασταν κοντά μας και σας ευχαριστώ. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας. Και ομολογουμένως, κύριε Πρόεδρε, είναι ακόμη περισσότερα τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ προηγήθηκε, απαντάει σε κάποια, πολύ λίγα, αν ρωτάτε εμένα. Θα ήθελα όμως να θέσουμε το πλαίσιο της παρουσίας σας αρχικώς και εισαγωγικώς, προκειμένου να μπούμε στα ειδικότερα και στα περαιτέρω. Βρίσκομαι εδώ, όπως προανέφερα σήμερα και σε κάποιους άλλους που με ρωτήσανε, συνοδεύοντας κάποιους ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές, οι οποίοι επέλεξαν την περιοχή εδώ της Αλεξανδρούπολης να την εξετάσουν σοβαρά για να κάνουν μια μεγάλη επένδυση. Ο ρόλος μου είναι καθαρά να τους συμβουλέψω εκ μέρους του Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ενεργειακές πηγές που εδώ διατίθενται και μάλιστα πλουσιοπάραχα. Ξέρετε, το ερώτημα, το αυθόρμητο ερώτημα θα ήταν τους επενδυτές που επέλεξαν να εξετάσουν ή επέλεξαν και αυτήν η τελική επιλογή. Νομίζω ότι μερικώς το απαντήσατε, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω πόσο σοβαρό είναι αυτό το ενδεχόμενο επιλογής. Σίγουρα εξετάζουν και άλλες περιοχές, σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέρη στη χώρα. Να ρωτήσω πόσες πιθανότητες, αν θέλετε, συγκεντρώνει η δική μας περιοχή. Αυτοί εξετάζουν γενικότερα την περιοχή, όχι μόνο την Ελλάδα. Εδώ και 4 χρόνια ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο χώρο. Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις που βάζουν. Οι περισσότερες από αυτές διατίθενται εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή το ιδανικό μέρος για την επένδυσή τους είναι η Αλεξανδρούπολη. Δεν το επέλεξαν τυχαία, το εξετάζουν εδώ και χρόνια. Τώρα πλέον θέλουν να δουν συγκεκριμένα εάν μπορούν να εκπληρωθούν και στην πράξη διάφορα ζητήματα. Μερικώς χρειάζονται και τη δική μας τη βοήθεια, γι' αυτό και τους συνοδεύω και εγώ. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Τσολακίδη, με έναν εκ των συνομιλητών σας σήμερα, τον κύριο Φαλέκα, φυσικά και με τον Δήμαρχο είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Με τον κύριο Φαλέκα είχαμε αρκετές φορές τη δυνατότητα και μάλιστα πολύ πρόσφατα να συζητήσουμε και να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από το γεωθερμικό πεδίο, αλλά και οι ευρύτερες ενεργειακές και πράσινες εξελίξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θέλω να ρωτήσω την δική σας αποτίμηση, μέσα από τη δική σας ματιά, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο Δήμος και ποια είναι η ενεργειακή του προοπτική για τα επόμενα χρόνια.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και γενικά η περιοχή έχει την τύχη να βρίσκεται σε ένα πολύ στρατηγικό ενεργειακό σημείο. Γνωρίζετε ότι έχει γεωθερμικό πεδίο το οποίο βρίσκεται σε πολύ αβαθή, σε πολύ λίγα μέτρα, πράγμα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δηλαδή σε 200, 300, 500 μέτρα ήδη φτάνει κανείς σε θερμοκρασίες ατμού και αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Είναι ένα δώρο που έχει η φύση δώσει εδώ σε αυτή την περιοχή. Πέρα από αυτά, βέβαια και το στρατηγικό σημείο της Αλεξανδρούπολης, έχει το λιμάνι, έχει το αεροδρόμιο, έχει την Εγνατία Οδό, συνδέει τις δύο Ηπείρους, συνδέει το Αιγαίο με τα Βαλκάνια, πολύ κοντά είναι η Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά συντείνουν να επιλέγεται η περιοχή αυτή από πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μπαίνοντας λιγάκι στα ειδικότερα θέματα, μιας που θίξατε το ζήτημα του βάθους και της περιοχής, του εύρους της περιοχής αξιοποίησης γεωθερμικής ενέργειας, πρόσφατα ο κύριος Φαλέκας μου είπε σε συνέντευξη στην πιο πρόσφατη συζήτηση που είχαμε ότι η θέληση του Δήμου είναι να είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα ο οποίος θα βγάλει άδεια και για γεώτρηση σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, έχοντας έναν εκ των ειδικότερων για τη συγκεκριμένη ερώτηση και συζήτηση, υπάρχει προοπτική να γίνει αυτό? Η θέληση υπάρχει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η προοπτική βέβαια επίσης είναι υπαρκτή. Χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα θεσμικά για τα οποία εμείς προωθούμε. Ο κύριος Φαλέκας, οι βουλευτές εδώ της περιοχής και ιδιαίτερα η κυρία Νατάσα Γκαρά και εγώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους φορείς, τους κυβερνητικούς, να θεσμοθετήσουν και αυτή τη δυνατότητα. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Μιας που αναφέρεστε και στην κυρία Γκαρά, αλλά φυσικά ευρύτερα και στο Υπουργείο και στις εξελίξεις που είναι μακρύτερα από εμάς γεωγραφικά, αλλά μας επηρεάζουν σίγουρα και στην δική μας επόμενη μέρα. Πρόσφατα ο κύριος Φαλέκας μαζί με την βουλευτή και μαζί και με έτερους αντιπροσώπους των συμφερόντων της περιοχής βρέθηκαν στην Αθήνα, είχαν συνάντηση με το Υπουργείο. Το ερώτημά μου σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, είναι αν πράγματι από το Υπουργείο, στο Υπουργείο ενημέρωση, αν μη τι άλλο υπάρχει, πολιτική βούληση υπάρχει και πώς έχει εκφραστεί από την πλευρά του Υπουργείου? Κοιτάξτε, αυτά μπορεί να σας τα πει βέβαια οι βουλευτής ή οι βουλευτές οι οποίοι μιλάνε με τους υπουργούς. Σωστό, εγώ σωστό, μόνο σωστό. Υπηρεσιακά μπορώ να σας πω ότι ό,τι το ΚΑΠΕ μπορεί να προσφέρει, το προσφέρει, κάνει τις μελέτες, κάνει τις εισηγήσεις και διατίθεται το ΚΑΠΕ μάλιστα να συμμετέχει σε κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα και να βοηθήσει το Δήμο να υλοποιήσει αυτό το σκοπό του. Από εκεί και πέρα είναι οι πολιτικές τοποθετήσεις τις οποίες πρέπει να ρωτήσετε τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω γι' αυτό. Το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνω. Αλλά διαισθάνομαι ότι υπάρχει βούληση και γίνονται όλες εκείνες τις προσπάθειες για να ανοίξει ο δρόμος ώστε εδώ να γίνει η πρώτη προσπάθεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία. Το ελπίζουμε πραγματικά και ελπίζουμε και η δική σας θέληση και η βούληση που υποθέτω ότι υπάρχει για την πλευρά του Υπουργείου να μεταφραστεί και σε πράξη, να ξεπεραστεί το τέρας γραφειοκρατίας, το οποίο το βλέπουμε σε πολλές πλευρές. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, ξέρετε, όταν ανέλαβε στην πρώτη θητεία η παρούσα Δημοτική Αρχή, τότε η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου ήταν ένα μακρόπνοο project, ήταν ένα σχέδιο με προοπτική αρκετών ετών. Γίνανε βήματα και γίνανε και κάποια σημαντικά βήματα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, επειδή ακούμε διαρκώς για την αξιοποίηση, αν λοιπόν ένα επενδυτικό σχήμα αποφασίσει και πει ότι εγώ σταμάτησα την αναζήτηση των περιοχών και κατέληξα σε αυτή την περιοχή, ποια μορφή θα έχει η αξιοποίηση από ένα ιδιωτικό σχήμα? Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πιο απλό είναι να χρησιμοποιηθεί ως θερμική ενέργεια, παραδείγματος χάρη για θερμοκήπια ή για τηλεθέρμανση, για να θερμανθούν κατοικίες ή ένα μέρος της πόλης ή τα δημόσια κτίρια. Αλλά οι καλλιέργειες, ιδιαίτερα οι γεωργικές καλλιέργειες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγάλες ποσότητες και να έχουν πολύ μεγάλη απόδοση στην παραγωγή τους.
Σε αυτή την περίπτωση, γιατί ξέρετε, είναι αυτονόητο το ερώτημα. Δεν ξέρω τι απάντηση μπορείτε να μου δώσετε, αλλά σίγουρα το ερώτημα έχει εκφραστεί πολλές φορές, γι' αυτό οφείλω και εγώ να το μεταφέρω. Τι θα απέδιδε στην περιοχή, ενώ δεν μπορείτε σίγουρα να μας πείτε ότι οι όροι θα είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί, σίγουρα θα εξαρτηθεί από την εταιρεία που θα επιλέξει να επενδύσει. Αλλά θα ήταν η δημιουργία μιας μεγάλης μονάδος, θέσης εργασίας, όλα αυτά δηλαδή τα οποία είναι θέματα ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία. Πώς θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσω της ιδιωτικής, επαναλαμβάνω, αξιοποίησης και επένδυσης? Κοιτάξτε, όταν γίνει μια επένδυση στον πρωτογενή τομέα, αυτή είναι εντάσσεως εργασίας. Θα δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι αυτονόητο. Μιλάμε δηλαδή για επενδύσεις, όπως σας είπα, στον πρωτογενή τομέα, που μπορούν να αξιοποιήσουν μεγάλες ποσότητες θερμικής ενέργειας για να έχουν, να αυξήσουν την απόδοσή τους. Καταλαβαίνετε και εσείς, πιστεύω, ότι ο πρωτογενής τομέας απασχολεί πολύ κόσμο. Και ελπίζουμε και αυτή η μορφή, η όποια μορφή αξιοποίησης, να έχει αυτήν την έμπρακτη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες. Η γεωθερμία μπορεί να έχει πολλαπλές χρήσεις. Μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια ταυτόχρονα με τη θερμική ενέργεια. Το κρατώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ξαναλέω ότι σκοπός δικός μου δεν είναι να μου πείτε ότι θα έχει την χ μορφή αυτή η επένδυση, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί και από την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ένα ερώτημα το οποίο μπορείτε να μου απαντήσετε είναι το τι άλλαξε από την προμηνών παρουσία σας μέχρι σήμερα. Τι βήματα έγιναν στο ενεργειακό κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά με τη δική μας περιοχή, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης εν προκειμένου? Κοιτάξτε, πρακτικά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και εσείς γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε 2 φορές εδώ την περιοχή σας. Πιστέψτε με, το ξέρουμε πολύ καλά. Έδειξε ενδιαφέρον, έχει πιστεί και αυτός και όλη η κυβέρνηση ότι εδώ πρέπει να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση των υποδομών, γιατί αυτές είναι που θα επιτρέψουν στους ξένους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλα βρίσκονται σε καλό δρόμο. Από ό,τι πληροφορούμε, το ενδιαφέρον έχει πολλαπλασιαστεί. Εκτός από αυτούς που συνόδεψα εγώ, συνεχώς έρχονται και άλλοι που εγώ δεν έχω άμεση επαφή, αλλά πληροφορούμε κι εγώ. Ξέρετε, ναι, κύριε Πρόεδρε, η δική σας παρουσία μου δίνει πάρα πολύ καλή αφορμή και αιτία να ρωτήσω, γιατί προφανώς έχετε βρεθεί και στις άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες υπάρχουν, αν όχι της ίδιας, αλλά τουλάχιστον παρόμοιας μορφής ενεργειακές προοπτικές. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπετε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή του αξιοποίηση, συγκριτικά, και γιατί όχι και οι διαφορές που παρουσιάζει συγκριτικά με άλλες περιοχές, οι οποίες προβαίνουν σε μια αξιοποίηση είτε γεωθερμικής ενέργειας είτε οποιοδήποτε άλλου τύπου? Το γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται, και όλος ο Εύρος, η Θράκη, σε ένα γεωστρατηγικό σημείο. Αυτό την κάνει πιο ελκυστική από ό,τι άλλες περιοχές που ενδεχομένως και εκείνες έχουν γεωθερμικό πεδίο ή ανεμολογικά στοιχεία κατάλληλα ή άλλες πηγές ενέργειας. Η Αλεξανδρούπολη, πέρα από αυτό, λοιπόν, είναι και γεωστρατηγικό σημείο. Όπως είπα, είναι συγκοινωνιακός κόμβος. Παρέχει και άλλες δυνατότητες που δεν έχουν άλλες περιοχές. Η παρουσία του ΤΑΠ, ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού έργου σε κλίμακα πανευρωπαϊκή και σίγουρα σε κλίμακα παγκόσμια. Επίσης, το γεγονός όλων των χαρακτηριστικών που μας αναφέρετε και των χαρακτηριστικών που γνωρίζουμε για την περιοχή, πιστεύετε ότι μπορούν να ξεκλειδώσουν εντός και εκτός εισαγωγικών την επένδυση και να φέρουν ενδεχομένως κάποιο ιδιωτικό σχήμα πιο αποφασισμένο και πιο έτοιμο να επενδύσει πιο γρήγορα? Αυτό το οποίο τώρα βρίσκεται εδώ πέρα είναι αποφασισμένο, διότι έχει εξετάσει όλες αυτές τις πλευρές. Χρειάζεται φυσικό αέριο, χρειάζεται γεωθερμία, χρειάζεται συγκοινωνιακές οδούς και εύκολη πρόσβαση σε όλους τους τρόπους μεταφορών, χρειάζεται γρήγορη πρόσβαση σε μεγάλες αγορές που τις έχει. Όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν στο να εξετάσουν πλέον πρακτικά πότε και πώς μπορούν να κάνουν την επένδυση. Μάλιστα. Δηλαδή εξετάζουν, ψάχνουν να βρούνε τους χώρους. Συζητάνε με τους τοπικούς φορείς τη συνεργασία. Θέλουν να δημιουργήσουν πλέον τις προϋποθέσεις γρήγορης επένδυσης.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, γιατί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων είναι ζητούμενη και για την κυβέρνηση, το έχει αποδείξει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχει στυλιτευτεί από την κοινή γνώμη ότι έχει να κάνει με το αντίτιμο των παροχών. Θέλω να ρωτήσω αν η οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα αυτή τη στιγμή καθιστά μεν ελκυστική την χώρα, αλλά αν στους όρους αργότερα της όποιας επένδυσης ρίξει την πλευρά η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Νομίζω αντιλαμβάνεστε το ερώτημα. Όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι πολύ. Θέλω να κοιτάξτε, η χώρα μας σίγουρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτό το γεγονός κάνει ενδεχομένως τις εταιρείες να πάρουν πιο εύκολα από ό,τι θα έπαιρναν την επένδυση ή στους όρους επένδυσης μπορεί να ρίξει την δική μας περιοχή και τη δική μας χώρα, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται σε αυτή την οικονομική θέση και το γεγονός ότι ζητάει ζεστό χρήμα. Και αυτό να κάνει πιο εύκολο. Πιο εύκολο και πιο επικερδές για την όποια επιχείρηση το να επενδύσει εδώ από ό,τι σε κάποια περιοχή σε μια χώρα του εξωτερικού, Φερρυμίν. Δεν νομίζω, γιατί αν ήταν έτσι θα πήγαινε σε κάποιες άλλες χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο και οικονομικά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε οικονομική κρίση κάνει πιο ελκυστική την πρόσβαση ή την επιθυμία κάποιων να επενδύσουν εδώ, γιατί τα βρίσκουν όλα πιο φθηνά ή πιο... Δεν νομίζω. Στον αντίποδο... Αν το κατάλαβα καλά, αντίθετα μάλιστα, οι σοβαροί επενδυτές ψάχνουν να βρούνε μια οικονομία η οποία δίνει προοπτικές, έχει μια ισορροπία. Δεν επιθυμούν κρίσεις. Δεν θέλουν την κρίση. Θα είδατε ότι τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτεροι επενδυτές από την Ελλάδα έφυγαν από την Ελλάδα. Μετακόμισαν. Ακριβώς εδώ θέλω να σταθώ, γιατί αυθόρμητα πηγάζει και ένα ακόμη ερώτημα που έχει να κάνει με τη φορολογία. Και θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μου το απαντήσετε, αν το ζήτημα της φορολογίας τέθηκε από το συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα ή από τα προηγούμενα που επίσης ρώτησαν και εξετάσαν τις προοπτικές επένδυσης στη χώρα μας, αν τέθηκε ως αντικίνητρο προκειμένου οι ίδιοι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Με μένα δεν συζητήσανε βέβαια τέτοια οικονομικές πλευρές, γιατί σας λέω, σίγουρα. Βρίσκομαι εδώ πέρα μόνο από πλευράς αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά παρακολούθησα αρκετόν καιρό τώρα αυτή την προσπάθεια και δεν διαπίστωσα ούτε μία φορά να μπει τέτοιο ερώτημα από τους ξένους επενδυτές. Μάλιστα, το κρατώ. Δεν είναι το πρόβλημά τους αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο δικός σας τομέας έχει να κάνει αμιγώς με το ενεργειακό κομμάτι και θέλω να εκφράσω ένα ερώτημα που έχει να κάνει και με αυτό. Από την πλευρά του Δήμου, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, έχει εκφραστεί η βούληση, το project, η θέληση κατά κύριο λόγο, η περιοχή, η Αλεξανδρούπολη μέσα στα επόμενα χρόνια, με αφορμή και αιτία τις εξελίξεις γύρω από την γεωθερμία και τις πράσινες μορφές ενέργειας, να αναπτυχθεί και να παρουσιάσει μια έκρηξη οικονομικής αλλά και ευρύτερης ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω πόσο ρεαλιστική βλέπετε αυτή την προοπτική σε έναν άξονα 2, 3, 4 ή 5 και 6 ετών. Δεν μπορώ να πω την χρονική περίοδο που θα αναπτυχθούν όλα αυτά. Είναι βέβαιο ότι ήδη ξεκίνησαν επενδύσεις και δράσεις που έχουν σχέση με αυτό. Γνωρίζετε από τα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί και ήδη υλοποιούνται στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ή στην εξοικονόμηση ενέργειας, στα κτίρια, στον οδοφωτισμό, σε δημόσια κτίρια κυρίως. Όπως γνωρίζετε, οι προσπάθειες που γίνονται με την τηλεθέρμανση, με τη γεωθερμία, τη θερμική ενέργεια που θέλει ο Δήμος να διαθέσει σε ενδιαφερόμενους γεωργούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν θερμοκήπια. Όλα αυτά ήδη είναι σε εξέλιξη. Τώρα πόσο γρήγορα αυτά θα αναπτυχθούν και θα έχουμε μεγάλη ή λιγότερο μεγάλη ανάπτυξη, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Το νομίζω όμως όλοι οι παράγοντες συντείνουν προς αυτό. Προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ξέρετε τα... Τώρα θα γνωρίζετε ότι ήδη προχωράει η επένδυση του σταθμού του αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι ένα γεγονός
που νομίζω για την πόλη είναι σημαντικότατο. Φυσικά όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε ήδη συζητήσει και φυσικά τα παρακολουθούμε στενά. Προσπαθώ και εγώ να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά και να θέσω όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα με αφορμή την παρουσίαση, κύριε Πρόεδρε. Αλλά επειδή αλήθεια είναι ότι τίνω να ρωτήσω πολλά γύρω μόνο από τις τοπικές εξελίξεις, θέλω να μου δώσετε και την ευρύτερη εικόνα που υπάρχει στη χώρα. Λέγαμε για πολλά χρόνια ότι βρισκόμαστε πραγματικά πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τις πράσινες προοπτικές ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πολύ σοβαρό πεδίο ανάπτυξης και εξέλιξης. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι η χώρα μας, παρόλο που βρίσκεται στην πιο δεινή κρίση, οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αυτή την κρίση έχει κάνει τεράστια βήματα αναφορικά με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και με την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκριτικά με άλλες χώρες έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και εκπληρεί όλους τους στόχους που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτη η χώρα μας. Αυτό βέβαια με μεγάλο κόστος για τους πολίτες, για τους καταναλωτές. Όμως μακροπρόθεσμα η επένδυση αυτή θα μετρήσει, θα έχει αποτελέσματα για τη χώρα και για τους καταναλωτές. Το ελπίζουμε και αυτή είναι η στόχευση. Το ελπίζουμε, ναι, πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω στην επόμενη παρουσία σας, όποτε και αν είναι αυτή, να έχουμε εκ νέου την ευκαιρία να τα συζητήσουμε μέσα από το στούντιό μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Αλλαγές έρχονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου μέσω των αρχαιρεσιών που θα γίνουν για την ανάδειξη νέου συντονιστή. Ο νυν, ο Κώστας Κυριαλάνης, δεν επιβεβαίωσε, αξίζει να σημειώσουμε, τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία. Παράλληλα, εντός των ημερών θα γίνει γνωστό και το στέλεχος του κόμματος που θα παραστεί στην ομαρχιακή συνδιάσκεψη. Ανακατατάξεις έρχονται στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η Ομαρχιακή Συνδιάσκεψη, όπου μεταξύ άλλων θα αναδειχθεί και ο νέος συντονιστής για τον ΟΜΟ. Κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματός μας, προβλέπεται η εκλογή νέας Ομαρχιακής Επιτροπής, η οποία έχει διετή θητεία. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στις οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, έχουν εκλεγεί οι αντιπρόσωποι για την Ομαρχιακή Συνδιάσκεψη και στο Σαββατοκύριακο το προσεχές θα πραγματοποιηθεί η Ομαρχιακή Συνδιάσκεψη με την παρουσία πιθανότητα στελέχους από την Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα συζητηθεί ο απολογισμός και το πρόγραμμα δράσης της Ομαρχιακής Επιτροπής για το επόμενο διάστημα για την περιοχή μας, για τον νομό μας. Στο τέλος βέβαια της διαδικασίας αυτής θα γίνουν και εκλογές για την ανάδειξη της καινούργιας Ομαρχιακής Επιτροπής, η οποία θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του κόμματος για τα επόμενα δύο χρόνια. Στη συνέχεια η Ομαρχιακή Επιτροπή θα συγκληθεί και εκεί θα εκλεγούν τα όργανα, δηλαδή ο συντονιστής, ο αναπληρωτής συντονιστής και η γραμματεία. Οι εκλογές στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των ανακατατάξεων που σχεδιάζει να εφαρμόσει το κόμμα στα περιφερειακά του όργανα. Σε όλες τις νομαρχιακές συνδιασκέψεις που έγιναν μέχρι στιγμής και έχουν ολοκληρωθεί στη χώρα, μένουν και κάποιες ακόμη να ολοκληρωθούν, η εικόνα είναι ότι υπάρχει μια ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Αυτό είναι στις βασικές μας αρχές και πέραν των προβλέψεων του καταστατικού, αλλά είναι και στο DNA μας. Δεν υπάρχει καμιά λατρεία των θέσεων. Όλοι καλούμαστε από τη θέση του απλού μέλους και του απλού στρατιώτη να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα που το ωραίο και το ενδιαφέρον για μας, του κόμματος και της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, βεβαίως και θα υπάρξουν διαθεσιμότητες για την νέα νομαρχιακή επιτροπή και οπωσδήποτε θα υπάρξει και ανανέωση στα όργανα. Αμφιβολή ωστόσο παραμένει η στάση που θα κρατήσει ο νυν συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής σχετικά με την εκ νέου υποψηφιότητά του, καθώς η απάντηση στο ερώτημα που του θέσαμε ήταν αυτή. Δεν υπάρχουν προσωπικές διαδρομές, δεν υπάρχουν, όσον αφορά εμένα, δεν υπάρχουν προσωπικές διαδρομές, δεν υπάρχουν βλέψεις με την παραδοσιακή έννοια. Υπάρχει στράτευση και σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο η δική μου, αλλά και όποιου άλλου
μέλος του κόμματος που έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό να είναι υποψήφιος, θα είναι ευπρόσδεκτη. Από εκεί και μετά η νομαρχική συνδιάσκεψη θα αποφασίσει με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, σε ποιους θα εμπιστευτεί τη νέα διετία την ανάθεση του καθηκόντων των μελών της Νομαρχικής Επιτροπής. Σε συζήτηση τώρα, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, μαζί μας στο άλλο στούντιο της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης, ο πολιτευτής του κόμματος, ο κύριος Βαγγέλης Ρούφος. Κύριε Ρούφο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκεπέ. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ και για την ταχύτατη αποδοχή της πρόσκλησης, οφείλω να το πω. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στο νομό, αναμένονται αλλαγές, αλλά φεύγοντας εντελώς και πηγαίνοντας σε περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο αρχικά, είχατε επαφές σήμερα με την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου. Να μπούμε στο ψητό απευθείας, αν θέλετε κι εσείς, τα συμπεράσματα, κύριε Ρούφο. Κοιτάξτε, έκανα μια επίσκεψη, κύριε Σκεύα, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το οποίο νοσοκομείο, βέβαια, Αλεξανδρούπολης λέμε, αλλά είναι το νοσοκομείο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί ξέρετε τον αριθμό των αρρώστων οι οποίοι επισκέπτονται το νοσοκομείο, είτε στα επίκοντα είτε για τα χειρουργεία. Η επίσκεψη είχε να κάνει περισσότερο με την ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει στο νοσοκομείο με διάφορα προβλήματα του νοσοκομείου, αλλά και συγκεκριμένα αφορμή ήταν μια δωρεά που έχει γίνει από το Ίδρυμα Νιάρχος, ένας γραμμικός επιταχυντής που έχει να κάνει με τις θεραπείες ακτινοβολίες για τους καρκινοπαθείς. Η εγκατάσταση αυτού του μηχανήματος, θα το έχετε ακούσει το θέμα βέβαια και το παρακολουθείτε, η εγκατάσταση αυτού του μηχανήματος θα γίνει τέλη Μαρτίου και η διάρκεια κατά την οποία θα υπάρξει μάλλον ένα κενό κοντά τρεις μήνες, στις οποίους τρεις μήνες οι ασθενείς δεν θα μπορούν να κάνουν ακτινοθεραπείες στην Αλεξανδρούπολη. Επιτρέψτε μου να πω και τολμώ να πω ότι ήμασταν και το μέσο που το ανέδειξε και πόσο μάλλον και τα προβλήματα. Φτάσαμε ένα βήμα πριν θα μπορούσαμε να μην το έχουμε παραλάβει κιόλας και έγιναν μεγάλες προσπάθειες τότε. Ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και οι τηλεθεατές της ΔΕΛΤΑ το ίδιο. Κοιτάξτε, είχα την τύχη και τη χαρά και την ευλογία, μάλλον να ήμουν στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Ο σύλλογος αυτός, ο οποίος κάνει ένα τεράστιο έργο στην πόλη μας, όπως και τον Ξενών που υπάρχει στον χώρο του νοσοκομείου και είναι επίσης δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, και με την ευαισθησία αυτή παρακολούθησα το θέμα από κοντά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επισκέφθηκα τη διοίκηση, είχα επαφή με τον κύριο Αδαμίδη, τον διοικητή νοσοκομείου, και τον κύριο Τζοϊδή, τον αναπληρωτή διοικητή. Το πρώτο θέμα που θίξαμε ήταν ακριβώς αυτό που λέτε. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα τον διοικητή να μου λέει ότι έχει εξασφαλίσει για την περίοδο αυτή τα περιστατικά τα οποία αυτή τη στιγμή θεραπεύονται στην Αλεξανδρούπολη να απορροφηθούν στη Θεσσαλονίκη στα τρία νοσοκομεία, στο ΑΧΕΠ, Παπαγεωργίου και το Στρατιωτικό το 424. Βέβαια δεν έχει πάρει ακόμα την απάντηση, αλλά οι ενέργειες είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Η κουβέντα μας περισσότερο επικεντρώθηκε στο εντάξει, αυτούς τους τρεις μήνες θα απορροφηθούν αυτά τα περιστατικά εκεί, γιατί προς Θεού δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος χωρίς θεραπεία, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα με τη μετακίνηση, αλλά και τη διαμονή ακόμα και των ασθενών και των συνοδών τους. Εκεί οι επαφές και η διαβεβαίωση του κ. Αδαμίδη ήταν ότι τα έξω θα μείνουν ή σε κάποιο ξενώνα που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιο με το δικό μας ξενώνα, ή σε κάποια ξενοδοχεία με ένα συμβολικό τίμημα ή ίσως καθόλου. Εκεί ακριβώς είναι και η δική μου πρόταση στο καθόλου συμμετοχή για τους ασθενείς, γιατί και σήμερα ο ΕΟΠΗ εξασφαλίζει τη μετακίνηση ενός ασθενή από το Σουφλί να έρθει στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Παρόμοια θα πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Και έτσι ώστε λένε ακριβώς το ίδιο. Να μεταβούμε ομαλά στο επόμενο διάστημα. Και είναι τιμή και χαρά για την Αλεξανδρούπολη και η δωρεά αυτή από το Ίδρυμα Νιάρχος. Άλλα θέματα που κουβεντιάσαμε με την ευκαιρία αυτή τη επίσκεψη ήταν ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο με τα ασανσέρ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το νοσοκομείο αυτό λειτουργήσε για πρώτη φορά το 2002. Κλείνει δηλαδή αυτές τις μέρες, Χριστούγεννα κιόλας, ήταν κοντά σε αυτές τις μέρες που είμαστε. Κλείνει 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποια προβλήματα τεχνικά ή τεχνικής φύσης θα σκάσουν στα χέρια κάποιας διοίκησης. Είτε γιατί υπήρξαν ολιγορίες από τις προηγούμενες, είτε γιατί υπήρξαν κακοτεχνίες, είτε για διάφορους λόγους. Αυτό δεν αθώνει τη σημερινή διοίκηση, δεν το λέω με αυτή την έννοια, και το είπα και στον κύριο Αδαμίδη αυτό, ότι θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα κάποια πράγματα, γιατί είναι αδιανόητο από τα 24 ασανσέρ του νοσοκομείου να λειτουργούν τα 6. Και προς Θεού απευχόμαστε όλοι να συμβεί το οποιοδήποτε ατύχημα. Γιατί και η ερώτησή μου ήταν και αυτή, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος? Υπάρχει καθημερινά κίνδυνος ατυχήματος. Οι απαντήσεις βέβαια σε αυτό το θέμα δεν μπορούν να δοθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και ο δημόσιος τομέας να υπερβεί κολλήματα ή αγκυλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με γραφειοκρατία και να τρέξουν κάποια πράγματα σαν να κάναμε μια δουλειά στο σπίτι μας. Ειδικά όταν πρόκειται για τεράστιο κίνδυνο στον οποίο υπόκεινται οι ασθενείς και οι συνοδοί τους.
Όλοι έχουμε πάει στο νοσοκομείο, είτε για τον εαυτό μας, είτε για τους γονείς μας, είτε για να επισκεφτούμε ένα φίλο ή οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό και από όσο γνωρίζουμε, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τζοΐδης εδώ και ένα διάστημα σημαντικό έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Μίλησα με τον κύριο Τζοΐδη και ασχολείται πάρα πολύ ο κύριος Τζοΐδης με αυτό το θέμα, αλλά σας επαναλαμβάνω, υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν είτε με διαγωνισμούς. Κύριε Σκέβα, όταν μια δουλειά πρέπει να γίνει αύριο, πρέπει να γίνει αύριο. Εγώ, φεύγοντας από το συγκεκριμένο θέμα και αναφέροντας το γενικότερα, λέω ότι θα πρέπει επιτέλους και στο δημόσιο κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν την άλλη μέρα. Γιατί πρέπει να γίνουν την άλλη μέρα. Δηλαδή με διαγωνισμούς, με ενστάσεις, με διαγωνισμούς, με ενστάσεις. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Αν ανοίξουμε δεν το ζήτημα ποτέ. Της γραφειοκρατίας και το πόσα εμπόδια μπαίνουν ποτέ. Μέχρι την τελική απόφαση, δεν θα αλλάξουμε είναι ποτέ. Κουβέντα πολύ μεγάλη και έχετε απόλυτο δίκιο. Και παρεπιπτόντως εδώ τώρα, γιατί συνάδει με το προηγούμενο θέμα, να πούμε ότι με μεγάλη μου έκπληξη άκουσα ότι στο νοσοκομείο υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά κοντά στα 30 εκατομμύρια. Ένα τεράστιο ποσό. Βέβαια, το δένω με το προηγούμενο γιατί αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν είχαν τη συντήρηση των ΣΑΣΕΡ για τους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι για απάρνηση πλευράς του νοσοκομείου ή διοίκησης της τωρινής ή της προηγούμενης, δεν έχουν καν πληρωθεί οι προηγούμενοι. Και το ποσό αυτό μου φάνηκε υπερβολικά μεγάλο και επειδή προέρχομαι από την αγορά και ζω καθημερινά στην αγορά, με έκπληξη είπα και στον διοικητή και στον αναπληρωτή διοικητή, γιατί τα κρατάτε αυτά τα λεφτά, γιατί δεν τα αποδίδετε στην αγορά να κινηθεί λίγο το χρήμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω όταν δεν υπάρχουν λεφτά να μην πληρώσουμε τους προμηθευτές του δημοσίου ή τέλος πάντων τα οφειλόμενα αυτά προς τους ιδιώτες από πλευράς κράτους. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν και εδώ ακόμα δυσκίνητο το κράτος, επιτέλους πότε θα γίνουμε ευκίνητοι. Δηλαδή, αν τα ακούσει κάποιος σήμερα εδώ που το λέμε στο Δελτίο Ειδήσεων, πραγματικά θα τρομάξει. Είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν ετέθη έτερο ζήτημα πέρα από τις συζητήσεις γύρω από το ζήτημα των ελκυστήρων, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως επίσης και όλες εξελίξεις γύρω από τον γραμμικό επιταχυντή, τις οποίες μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να παρακολουθούμε σε πολύ στενή επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με την κυρία Σπυρίδη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βήμα μας πάντα παραμένει ανοιχτό. Δεν ξέρω αν ετέθη έτερο ζήτημα από τη δική σας πλευρά. Όχι, τα σπουδαιότερα ζητήματα είναι αυτά που σας ανέφερα. Βέβαια υπάρχει και ένα θέμα τεράστιο, απλά εκεί θέλησα λιγάκι να ενημερωθώ από πλευράς διοίκησης τι συμβαίνει με την περιουσία του νοσοκομείου, δηλαδή με το παλιό νοσοκομείο, αυτό που είναι στη Δήμητρας, γιατί θα βλέπετε υπάρχουν κάτι πανό εκεί των εργαζομένων οι οποίοι αντιδρούν στο να φύγει το νοσοκομείο από τη διεκδίκηση αυτής της περιουσίας, αλλά το θέμα αυτό βρίσκεται ούτως ή άλλως στις δικαστικές αίθουσες και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω αν θα αποδοθεί τελικά στο νοσοκομείο η περιουσία ή όχι. Δική μου πρόταση και στην κουβέντα που κάναμε με τη διοίκηση, αλλά και θα το λέω δημόσια, είναι ότι εφόσον έπαψε το νοσοκομείο να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο χώρο για λόγους υγείας, δηλαδή δεν στηγάζεται κάποιο ίδρυμα υγείας, για να λέμε την αλήθεια τώρα, θα πρέπει νομίζω να ανοίξει μια κουβέντα στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, αυτό το κτίριο να αποδοθεί στην ίδια την κοινωνία και να χρησιμοποιηθεί προφανώς προς όφελος της κοινωνίας. Αυτός είναι και ο σκοπός. Και εδώ υπήρξε και μια πρόταση από πλευράς Δημάρχου και από άλλους φορείς ότι θα μπορούσαν να στεγαστούν πάρα πολλές υπηρεσίες εκεί. Είναι γεγονός. Βέβαια, είναι γεγονός. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, μετά από 15 χρόνια εγκατάλειψης, είναι πραγματικά ελεηνή. Για να συνοψίσω το συγκεκριμένο θέμα, φυσικά μεταφέραμε την επιστολή του Δημάρχου προς τον Περιφερειάρχη για κοινή διεκδίκηση. Φιλοξενήσαμε και την κυρία Δημούδη. Τα οικονομικά στοιχεία που μας παρουσίασε, βέβαια, από τη μελέτη, η οποία έγινε επί των ημερών της και επί των ημερών της τρέχουσας της παρούσας Περιφερειακής Αρχής, είναι τα 8,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, το ποσό για την ανακαίνιση και τα 12,5 για την κατεδάφιση και ανέγερση νέου νοσοκομείου. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να δώσει λύσεις. Βέβαια και οι εργαζόμενοι υγειονομικοί λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων, αν πάρει και άλλες χρήσεις, και για ως χώρος στέγασης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, που είναι σημαντικότατο. Θα το δούμε, κύριε Ρόφο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για τους επόμενους μήνες, αν όχι για χρόνια, θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Σίγουρα, κύριε Σκεφά, και θα πρέπει να το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλοι μας από κοντά, όλοι οι πολίτες, όχι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, όλοι οι πολίτες, γιατί πραγματικά είναι η περιουσία δική μας αυτή. Απολύτως συμφωνώ. Αυτό επιτέλους θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Οτιδήποτε, από τη στιγμή που είναι δημόσιο, είναι δική μας περιουσία. Θα πρέπει να το βλέπουμε σαν το σπίτι μας, να το διαχειριζόμαστε. Είμαστε στο σπίτι μας, αλλά και οι δημόσιοι λειτουργοί και αυτοί που έχουν τις διοικητικές θέσεις θα πρέπει να λειτουργούν σαν να λειτουργούν στο σπίτι τους. Κανένας δεν πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά. Δεν το συζητώ, το κρατούμε. Αυτή είναι και η λύση, πιστεύω, για τα ειδικά τα οποία έχει υποπέσει η χώρα. Δεν το συζητώ, το κρατώ, βάζω μια ανατελεία στο ζήτημα, γιατί όπως είπα θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε από κοντά, θα τις παρουσιάσουμε σε πρώτο πλάνο. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, εκμεταλλευόμενος την παρουσία σας, γιατί θέλοντας και μη, όταν η συζήτηση πηγαίνει γύρω από τη δημόσια περιουσία, γυρίζει πολιτικά, γυρίζει οικονομικά, πολιτική και οικονομία διέπουν τα πάντα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, κύριο Ρουφός, ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές εξελίξεις που βλέπουμε σε ευρύτερο πλαίσιο, επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά ως νέα κρίσιμη ημερομηνία το Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε έντονες
επόμενες παρασκηνιακές διεργασίες. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω μια δική σας εκτίμηση για το αν μπορούμε να κλείσουμε, να φτάσουμε στο κλείσιμο της αξιολόγησης τώρα στις 20 του μήνα, ή αν θα πάμε σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Κοιτάξτε, αν και σήμερα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ ήταν το προηγούμενο θέμα και δεν θα ήθελα να κινηθώ αντιπολιτευτικά, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος, κύριε Σκεβά. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, ήδη όπως ερχόμουν στον δρόμο, διάβασα μια δήλωση του Ντάιζερμπλουμ ότι στις 20 Φεβρουαρίου δεν προλαβαίνει να κλείσει η αξιολόγηση. Και θα το είστε ενήμερος προφανώς σε αυτό. Με όλα τα αυτά υπάρχουν, ξέρετε, δεν ανέφερα τις πιέσεις τυχαία. Οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτό το θέμα. Δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, αν θέλετε και τη δική μου πρόληψη, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να την κλείσει. Αυτή η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και 8 μήνες. Παίζεται ένα θέατρο για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή άλλα λέμε έξω, άλλα λέμε μέσα, να τρώμε το χρόνο μας, να πάμε λίγο παρακάτω. Νομίζω ότι ολιγορεί η κυβέρνηση, όπως ολιγορεί από την ώρα που ανέλαβε. Όλοι ζήσαμε το 2015 και βλέπουμε μια επανάληψη σχεδόν. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά αυτή η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και 8 μήνες για να πάμε λίγο παρακάτω. Δεν τη βλέπω αυτή τη διάθεση. Δυστυχώς που το λέω. Άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο σήμερα, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος του δελτίου, να λέει ότι η στάση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η στάση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κυρίου Μητσοτάκη, δεν λειτουργεί προς το συμφέρον της χώρας. Κάνει επαφές στην Γερμανία επισημαίνοντας έτερα πράγματα. Θέλω μια ανταπάντηση. Ποιο τα λέει αυτά, κύριε Σκεβά? Ναι, όχι. Το ερώτημα είναι ρητορικό προφανώς. Ποιος τα λέει αυτά, ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί οι οποίοι ως αντιπολίτευση δεν ψήφισαν ούτε ένα νόμο. Κανένας νόμος δεν ήταν προς το συμφέρον αυτής της χώρας. Και η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει περισσότερο από το 50% των νομοσχεδίων που έχουν κατέβει στη Βουλή. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κοροϊδευόμαστε? Ακριβώς αυτό σας έλεγα πριν. Για εσωτερική κατανάλωση. Να λέμε, να δείχνουμε και να κατασκευάζουμε εχθρούς και να πάμε παρακάτω. Έχουν δεθεί στις καρέκλες και θέλουν μέσα στη θυσία αυτό να τραβήξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν ήταν δυνατόν να είχε χθες εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση, αυτή είναι η μοναδική λύση που υπάρχει σήμερα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό βγείτε στον δρόμο, το λέει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Η αγορά έχει στεγνώσει. Τι γίνεται? Τι γίνεται, πείτε μου ειλικρινά. Το ζήτημα των. Φαντάζομαι και αυτό το ερώτημα είναι ρητορικό, έτσι. Προφανώς. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, μια που θίγεται το θέμα. Έχει απαντηθεί ήδη όμως, έτσι. Μια που θίγεται το θέμα, έβγαλαν προχθές ή χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, κοινώς το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων των 5 μεγάλων σχετικών εταιριών, η οποία έδειξε μεταξύ άλλων ένα προβάδισμα της τάξης του 11,6% υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ρούφο, πώς βλέπετε και μάλλον πόσο ορατό βλέπετε το ενδεχόμενο ένα τέτοιο δημοσκοπικό έβριμα να το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη και πόσο γρήγορα βλέπετε εκλογές? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν υπάρχει μπροστά, όπως το 2015 που η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές, είχαμε την προεδρική εκλογή και εκεί ακριβώς πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε την εξουσία και προκλήθηκαν οι εκλογές. Δεν υπάρχει κάτι πιο τέτοιο εμπόδιο σήμερα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Αλλά οι δημοσκοπήσεις προφανώς και αυτές παίζουν το ρόλο τους. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διαφορά συνεχώς να διευρύνεται και να πάμε σε σκορ διπλάσια, γιατί σήμερα έχει πρωτοσέλιδες εφημερίδες double score, ας πούμε, και το διαβάσατε. Αλλά εγώ θα φύγω από αυτό, κύριε Σκεβά, από τη διαφορά. Η διαφορά συνεχώς θα μεγαλώνει. Όσο αργότερα πάμε σε εκλογές, από σήμερα που μιλάμε και πιο πέρα, καθημερινά η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας γίνεται και πιο πιθανό σενάριο και αυτό θα φαίνεται και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ήθελα όμως να μείνω. Σας ενδιαφέρει να γίνουν εκλογές λίγο αργότερα? Θα σας πω, όχι, δεν μένω σε αυτό. Θα σας πω στο εξής, που είναι για μένα σπουδαιότερο στις δημοσκοπήσεις, γιατί διαβάζω χρόνια τις δημοσκοπήσεις και τις παρακολουθώ, όχι μόνο για τα πολιτικά, αλλά και για την επιστήμη. Γιατί είναι κοντά στην επιστήμη μου και να μην σας πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις πάνω σε αυτά. Θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία, αυτό θέλω να τονίσω, σε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο καθημερινά, άμα το δείτε, ανεβαίνει στους δείκτες. Ποιο είναι αυτό? Ότι οι ψήφοι που παίρνει η Νέα Δημοκρατία και τα ποσοστά που παίρνει πλέον είναι πολύ αυξημένα η θετική ψήφος, όχι η καταδικαστική ψήφος. Δηλαδή, σε δημοσκοπήσεις πριν από 1-2 μήνες, πάλι είχαμε διαφορές 5 και 7 και 8 μονάδες. Αλλά περισσότεροι οι ψήφοι ήταν καταδικαστικοί απέναντι στην κυβέρνηση, μια τάση η οποία είναι μέχρι ένα σημείο κατανοητή και εύλογη για κάποιον που κυβερνά και άρα παίρνει δυσάρεστα μέτρα. Και σήμερα βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό η ψήφος είναι θετική προς τη Νέα Δημοκρατία, όχι αρνητική προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέποντας... Αυτή η παράμετρος, ναι, όσο δυναμώνει, να ξέρετε ότι θα έχουμε πολύ ραγδαία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστά περίπου σε εκείνα που πρωτοήρθε στο πολιτικό σύστημα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, μιας που θέτουμε το ζήτημα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσκοπήσεων, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και ένα από τα ερωτήματα τα οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει η ίδια
απεσιοδοξία, να το πω, από τους ερωτηθέντες. Είναι το ερώτημα που έχει να κάνει με το πόσο αισιόδοξη είναι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιφέρει και αλλαγή στην οικονομική πραγματικότητα. Και φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Και εννοώ το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν πως δεν μπορεί η όποια πολιτική αλλαγή πολιτικού σκηνικού να φέρει και αλλαγή στο οικονομικό σκηνικό. Τι διαφορετικό έχει να προσδώσει η Νέα Δημοκρατία, πώς μπορεί να ανατρέψει αυτό το δίκτυο? Κοιτάξτε, αυτό τώρα το χαρακτηριστικό που λέτε τη δημοσκοπήση είναι λογικό. Ήδη είμαστε από το 2009, κύριε Σκέβα, μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει κοντά 7-8 χρόνια σε κρίση. Έχουν αλλάξει πόσες κυβερνήσεις. Αν μετρήσετε, έχουν αλλάξει 6 κυβερνήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος δικαιολογημένα πλέον λέει τι μπορεί καινούργιο να μου δώσει ο άλλος που θα έρθει. Άρα, από πού να πηγάζει αυτή η αισιοδοξία? Μα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν λέει σπουδαία πράγματα, με την έννοια σπουδαία λέγοντας ότι δεν τάζει αυτά που έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Μια αξιοπιστία εγγυάται και αυτήν την οποία έχουμε δείξει και στη διακυβέρνηση του 2012-2014, και θα σας θυμίσω πάρα πολύ καλά, στη διακυβέρνηση του 2012-2014 όλοι οι δείκτες ήταν πολύ καλύτεροι. Παλεύουμε τώρα χρόνια να φτάσουμε τα 19 ή στο τέλος του 18 για να είμαστε στα στοιχεία του 14. Αυτά μπορεί να αγγιηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό λέει είναι και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν βλέπετε, το σύνθημα είναι συμφωνία αλήθειας. Εμείς δεν θα πούμε ψέματα. Είδατε την ομιλία του και τη συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βλέπετε όλες τις ομιλίες του. Δεν τάζει πράγματα. Δεν τάζουμε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Λέμε 10 πράγματα, αυτά τα 10 που μπορούμε να κάνουμε. Αν δεν μπορούμε 10, θα πούμε 5. Αυτά. Αυτή είναι η συμφωνία αλήθειας που επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ελληνικό λαό για να μπορέσει η χώρα να πραγματικά να πάει στην επόμενη μέρα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Πρέπει να βάλω μια τελεία στη συζήτησή μας. Βλέπω ότι ο χρόνος έχει περάσει αναμφίβολα και για τα δύο θέματα, και για τις εξελίξεις στο νοσοκομείο, αλλά σίγουρα για τα πολιτικά και τα οικονομικά θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στο άμεσο μέλλον. Κύριε Ρούφο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι γνωστή ακόμη, κυρίες και κύριοι, η ημερομηνία τοποθέτησης του ξύλινου ρωσικού τύπου παρεκκλησίου που θα ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Τις επόμενες ημέρες, στην πρωτεύουσα του Εύρου, θα βρεθεί ο νέος γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προχωρήσει σε επαφές, αλλά και για να εγκαινιάσει μεταξύ άλλων το τμήμα ρωσικής βιβλιογραφίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Απόφαση του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου είναι η ακριβής ημερομηνία τοποθέτησης του ξύλινου ρωσικού τύπου παρεκκλησίου. Ο ναός θα ενταχθεί κανονικά στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης και θα ενσωματωθεί στο οργανόγραμμά της Μητρόπολης ως ενορία. Αποφεύγουμε από τώρα να λέμε την ακριβώς ημερομηνία. Προσδιορίζουμε ότι θα είναι κάπου την Άνοιξη. Τοποθεσία γνωρίζετε που θα γίνει, όμως και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί εδώ αποφασίζει ο Σεβασμιότατος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης θα μας πει πότε θα μπει η Εκκλησία και σε ποιο σημείο θα μπει η Εκκλησία. Γι' αυτό από την ευλογία του Σεβασμιότατου εξαρτάται. Εμείς από την πλευρά μας την κατασκευάσαμε την Εκκλησία, την ετοιμάσαμε την Εκκλησία στη Ρωσία για να την δρομολογήσουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, και αυτό θα πάρει κάπου 10 μέρες με 2 εβδομάδες να φτάσει εδώ στην περιοχή μας. Το ξύλινο παρεκκλήσι 75 τετραγωνικών μέτρων ζυγίζει 27 τόνους, ενώ το ύψος του φτάνει τα 18 μέτρα. Το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, συγκεκριμένο τεχνικό τμήμα του Δημαρχείου, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τη βάση της Εκκλησίας, η οποία έχει τη βάση της Εκκλησίας, και σε ποιο σημείο εκεί θα μπει, έτσι. Αυτό θα κάνει το Δημαρχείο. Επίσης έχουμε μέσω Δημαρχείου, έχουμε ενημερωθεί για το τρόπο εκτελονισμού αυτής της εκκλησίας, γιατί δεν είναι εμπόρευμα, είναι δωρεά, η οποία έρχεται από την Ρωσία στην Αλεξανδρούπολη. Και αργότερα, όταν αποφασίζει ο Σεβασμιότατος, θα βάλουμε και βάση σε εκείνο το σημείο όπου αποφασίζει ο Σεβασμιότατος για να μπει η εκκλησία εκεί. Πάντως είναι 27 τόνοι η εκκλησία, είναι κάπου 75 τετραγωνικά μέτρα και ύψος έχει 18 μέτρα. Την Αλεξανδρούπολη, ωστόσο, θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες ο νέος γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Κυβέρνησης που διαδέχθηκε τον απερχόμενο Αλεξέη Ποπόφ. Έχει αναλάβει εδώ και 3 μήνες, νομίζω ακριβώς 3 μήνες πριν λίγες μέρες έχουν κλείσει, στη θέση του κύριου Αλεξέη Ποπόφ. Λέγεται Αλεξάνδρ Σέρμπακοφ. Είναι ένας διπλωμάτης καριέρας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 35 χρόνια
υπηρετεί το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε ψηλές θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ένα μεγάλο διάστημα ασχολόταν με τα Βαλκάνια, συγκεκριμένα με την Ελλάδα και την Κύπρο. Και την Κύπρο επίσης. Έχει έρθει εδώ, συνεχίζει το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει ο κύριος Αλεξέη Ποπόφ και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, θα μπορούσε να έχει διαφορετικούς στόχους και συνεχίζει επίσης να εξυπηρετεί και το κοινό ρωσόφωνο, ο οποίο μένει στην Βόρεια Ελλάδα. Μαζί με αυτό, συνδυάζοντας αυτές τις επισκέψεις που θα εξυπηρετήσει το κοινό και στην Αλεξανδρούπολη πριν λίγες μέρες και στην Δράμα και στην Καβάλα που έχει κάνει, κάνει και θυμοτυπικές επισκέψεις εκεί στους δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και έχει δει και πριν λίγες μέρες και τον Περιφερειάρχη. Θα ανεβεί εδώ στην Αλεξανδρούπολη 16 του μηνός. Το πρωί θα επισκεφτεί τον Δήμαρχο, τον Σεβασμιότατο, θα αποδώσει τιμή και στους πεζόντες Ρώσους στρατιώτες, το μνήμιο τιμής στους Ρώσους στρατιώτες στο προάβλιο χώρο της Μητρόπολης. Και την επόμενη μέρα, 17 του μηνός, θα δει και τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, τον κύριο Πέτροβιτς. Επίσης, το υπόλοιπο κλιμάκιο του Γενικού Προξενείου θα πραγματοποιήσει πια παραδοσιακές αποδοχή, παραδοσιακή αποδοχή του κοινού ρωσόφωνου και Ρώσων υπήκοων στην Οδό Καρτάλη 2 στο Πολυκοινωνικό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Πολυκοινωνικού, και εκεί για 2 μέρες θα εργαστούν υπάλληλοι για να ανανεώνουν τα διαβατήρια, να δίνουν βεβαιώσεις στους ηλικιωμένους συνταξιούχους, δηλαδή θα κάνουν όπως κάνουν κάθε φορά. Η επίσκεψη ωστόσο του Γενικού Προξένου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, καθώς θα εγγενιάσει και το τμήμα ρωσικής βιβλιογραφίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Στις 16 του μηνός η ώρα 7, ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με το Ρώσικο Σπίτι και το Δήμο Αλεξανδρούπολης, θα εγγενιάσει στην καινούρια Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης τμήμα ρωσικού βιβλίου και θα κάνει δωρεά ρωσικά βιβλία για την βιβλιοθήκη. Επίσης θα εγγενιάσει την έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με την ονομασία Αγία Πετρούπολη Αλεξανδρούπολη από γνωστούς καλλιτέχνες, τον κύριο Κώστα Ασίμη, ο οποίος είναι γνωστός διάσημος φωτογράφος όπως στην Ελλάδα έτσι και στην Αγία Πετρούπολη, και το δικό μας τον Θόδωρο Αγγλέα, ο οποίος είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί η ώρα 7 στο χώρο το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Εκεί θα κόψει και την πίτα το Ρώσικο Σπίτι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.